Ρε το κοπέλι. Ναι. Ρε το κοπέλι τι λέει. Γιατί το λέτε έτσι, γιατί έρχονται νέες δημοσιογραφίσεις. Άκουσε κυρία Σοφία, έχει υπόψη σου. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δίνει του κόσμου τα λεφτά για να βρει κάτι πολύ πολύ σοβαρό που δεν υπάρχει. Ξέρεις ποιο έχει αξία όταν βρίσεις κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι. Ναι. Έτσι λοιπόν δίνει όσα και όσα να βρει απόδειξη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου. Α, να ζητείτε η απόδειξη λέτε. Λοιπόν τι λέμε, τι λέει Αδουλάκη. Ρε εσύ δεν μπορεί τώρα, έχει το μαγαζί του υδραυλικός, ιστορίες και τα λοιπά ο ηλεκτρολόγος και δηλώνει λιγότερα από ότι ένας δίκευτος εργάτης. Ένας. Ναι. Δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Πώς το κάνω. Εγώ θέλω μία μέρα. Τι θέλετε εσείς, για πείτε να κάνουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ με την κάμερα. Για να πάρουμε τηλέφωνο, θέλουμε ένα υδραυλικό εκτάκτο γιατί τρύπησε το καζανάκι και δεν μα σταματήσει τον ρόλο. Εάν βρει μέσα στην εβδομάδα, είσαι τυχερό. Η αλήθεια είναι ότι θέλει τύχη για να αναζητήσει για λοιπόν. Να έρθει την κατάλληλη μέρα την κατάλληλη εντάξει. στιγμή. Αν δεν σου αρέσει, πήγαινε και τακτοποιήσου. Γίνε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει. Άμα δεν σου αρέσει. Δεν λέει το επάγγελμα η φορολογία αναγκαστικά. Ναι, αλλά ολόκληρη με το που δήλωσες. Όχι, δεν το λέει η Σοφία. Εάν δεν σου αρέσει, αλλάζεις. Αλλά τι να κάνουμε, το τσάμπα τέλειωσε. Γιατί έχουμε το εξής σχήμα οξύμα και αντιφατικό. Όλοι λένε ένα επίδομα, κάτι δεν βγαίνει, δεν τραβάει άλλο, δεν είναι. Να ανέβει λίγο η σύνταξη. Τα λένε όλοι, όλοι. Υπάρχει ένας που δεν λέει. Πού θα τα βρει. Είναι ένας κεντρικός τομέας, η κυβέρνηση. Πού θα τα βρει, εάν δεν υπάρχει κάπου να φορολογήσει τον ναι, ένα αλλά φορολογή. Όλα αυτά δεν τα έχει πει πριν τις εκλογές. Και λένε κάποιοι γιατί το βάζουν τώρα. Δεν είναι φορολογία. Ωραία, συμφωνώ. Είναι είμαι έτοιμος να πάρω κοτρόνες και να ρίξω στην κεφάλα του Μητσοτάκη. Ναι. Εάν αυτός που τα από αυτά μου λέει μια άλλη περίοδο που προεκλογικά να είπαν θα βάλω φόβους. Όποτε θέλει. Πάμε, αρχίζουμε. Καλά, δεν ακούσατε σήμερα. Το είπε κανείς το 94. Ναι. Το είπε κανείς το 97. Το είπε ο Ανδρέας το 81. Που φάγαμε ματσούκι τότε με τον Σιμίτη. Το είπε, όχι δεν το είπε. Όχι δεν το είπε. Αυτά που λένε λοιπόν τώρα μας κορυδεύουνε. Σοφία, το όλο σκηνικό περιγράφεται μονολεκτικά. Πώς? Με τη λέξη τρίχες. Τώρα βέβαια είναι θέμα εάν προτάσετε στις τρίχες. Είναι κατσαρές, είναι περμανάντι είναι οι τρίχες. Αλλά είναι τρίχες. Είναι τρίχες. Δεν λέει κανείς, ρε εσύ φιλαράκο, ένα από κάτω παπά. Ναι. Παπά, αν και είναι κομμένο το όνομα, δεν είναι παπά, είναι, έχει και άλλη συλλαβή την οποία την έχουν αφαιρέσει. Κύριε παπά. Εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παπά. Γιατί, όχι την Νέα Αριστερά. Όχι μωρέ, ας τον παπά τώρα. Λοιπόν, έλα εδώ κύριε παπά. Πρέπει να δώσω συντάξεις κάτι παραπάνω. Ναι, όχι. Πρέπει να δώσω κάτι στους δημοσίους υπαλλήλους. Να. Πρέπει τα επιδόματα πείνα, κοβιλόρδα, πρέπει να δώσω το κάτι τι να αντιμετωπίσουν την ενέργεια που είναι εξωτερικό. Πρέπει, πρέπει. Από πού ρε. Ναι, έχω διάθεση να τα δώσω. Από πού. Μου ζητάτε μείωση του ΦΠΑ, να το μειώσω. Από πού θα πληρώσω. Απλά πράγματα. Πες μου πρόταση, ακούω πρόταση. Πώς πει αυτή την πρόταση, να έχει μια έξυπνη ιδέα. Τώρα έξυπνη ιδέα και παπάς δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Γιορτάζει σήμερα. Να κάνει κάτι ο κύριος παπά. Γιορτάζει. Και πήρε τα γιδοπρόβατα εκεί, στην Ιθάκη και τα έκανε κεφάλαιο για να πάρει άδεια ο Καλογρίτσας. Τι γιδοπρόβατα. Άνα κάτσουν, ρε, άσε να χάθουν. Άσε να χάθουν. Ποια γιδοπρόβατα. Εδώ σήμερα συνεδριάσανε για να βγάλουν το εορταστικό πρόγραμμα γιατί ο κύριος Κασελάκης θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη. Και επίσης του είπαν ότι προχθές που εμφανίστηκε στη συνέντευξη με τα γένια 2-3 ημερών, επικοινωνιακά έδωσαν περισσότερα πράγματα και του είπαν να το καθιερώσει. Γιατί Σοφία, είναι και ο κύριος Χαρίτσης. Μιλάμε σοβαρά. Τι σας είπα τη σύσκεψη που έγινε σήμερα. Και μου λες Κασελάκη. Δεν αφού σα λέω, έγινε σύσκεψη. Δεν είναι κάθε ώρα για είναι ανέκδοτα. Είναι η μάχη που δίνεται. Έχω, τώρα μου λες και σε λάξη. Είναι ώρα για ανέκδοτα. Να συγκριθώ κι εγώ ένα με τον Τωτό. Είναι πρόεδρος. Όταν λες Κασελάκης, είναι ανέκδοτο. Είναι πρόεδρος, πολιτικό δεν είναι ο Τωτός. Πολιτικό ανέκδοτο είναι.
Ο Χαρίτσης μίλησε για κόμμα. Αναμένεται. Εγώ. Εντάξει, να σας πω κάτι. Στα οικονομικά είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Είναι σε εξετάσεις.